με τον Λίνο, ο οποίος Λίνο είναι Αλβανός, ήρθε στην Ελλάδα πριν 15 περίπου χρόνια και μετά από λίγα χρόνια πήγε στην Αλβανία να δει τους δικούς του ανθρώπους κτλ. Και εκεί του προξένεψαν, όπως μας είπε, την... πώς τη λένε την κοπέλα? Την Ελένη. Αλβανή και η Ελένη. Πάντρε ήρθαν στην Ελλάδα μαζί, παντρευτήκαν, ήταν αγαπημένοι, μια χαρά ου και τα λοιπά. Πήγανε μία στην Πάρο να ζήσουν, ξαναγύρισαν στην Καβάλα και εκεί λέει ότι ήρθε μία κυρία η οποία ζούσε. Και αυτή η κυρία, μια μεγάλη γυναίκα, η οποία έμενε στο σπίτι. Έχει κάνει και μάγια κιόλας. Ναι, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ τον ιό, γιατί ξέρεις... Πιστεύεις ότι αυτή η γυναίκα της έκανε μάγια? Αφού εσύνει το καφέ, κάτι αυτά. Δεν είμαι πρώτος εγώ ζευγάρι που μας έχει χωρίζει. Καλά. Είναι, εσύ πιστεύεις ότι αυτή η γυναίκα δηλαδή μπαίνει ανάμεσα στα ζευγάρια και τους χωρίζει? Ναι. Έχει χωρίζει. Πες μας όμως τι συνέβη με σένα και τη γυναίκα σου. Πιάσε λίγο μετά, τη γυναίκα αυτή. Σε λίγο καιρό πιάνουμε δουλειά στο κοράφι και οι δύο. Στα αμπέλια. Συγγνώμη, τι είπες, τι? Πιάνουμε δουλειά και οι δύο δουλεύουμε στα κοράφια. Μάλιστα, εσύ και η γυναίκα σου. Ναι. Ναι. Δουλεύουν στα αμπέλια, τέτοιες. Ναι. Και κάποια φάση, ξέρεις, τα αμπέλια έχουν φάρμακα πολλά, ξέρω εγώ. Ναι. Και με λέει η γυναίκα κάποια φάση, μου λέει, Γιάννη, δεν αντέξω να δουλέψω εδώ πέρα στα αμπέλια. Μ' αρέσει να δουλέψω σε καμιά ταβέρνα. Μάλιστα. Τουλάχιστον μυρίζω φαγητά, μυρίζω φάρμακα. Ναι. Κάποια φάση μου λέει αυτός ο ταβερνιάρης, λέει, θέλω μια γυναίκα να δουλέψει στη ταβέρνα μου, αλλά το θέλω εκεί που πλένουν τα πιάτα και τέτοιες. Να δουλέψει μαζί με τη γυναίκα μου. Εγώ είπα ότι, όταν μου είπε δηλαδή, δεν συμφωνήσα έτσι, σαν δεν μου αρέσει. Αλλά όταν είπε, ας πούμε, θα δουλέψει με τη γυναίκα μου, λέω διαφορετικά θα είναι τα πράγματα, πιο σεβαρά, ξέρω εγώ. Πιάνει δουλειά εκεί πέρα. Πιάνει η γυναίκα σου στο ταβερνιάρι δουλειά. Ναι. Για να δουλεύει στην κουζίνα. Ναι, στην κουζίνα. Ωραία. Και? Και δουλεύει εκεί πέρα. Ναι, ναι. Τότε ήταν παράνομο η γυναίκα μου. Ναι. Δουλεύει το 2004, 2003, 2004 δουλεύει αυτό το ταβερνιάρι. Ο ταβερνιάρης μου φαίνεται το 2004 πιάσε φιλία. Έπιασε με τον ταβερνιάρι. Ναι. Φιλία, αυτό, δηλαδή. Αυτό στην αέρα του να έβγαζε η γυναίκα του. Δεν κατάλαβα και περίμενε. Είχε σε φιλία στενή. Τον έπαιρνε, ας πούμε, 9 η ώρα, τον έφερνε 5 η ώρα το απόγευμα. Τον έπαιρνε, ναι. Η γυναίκα σου. Ναι, τον έπαιρνε από το σπίτι στη δουλειά. Τον έπαιρνε και πηγαίνανε μαζί. Ναι, στη δουλειά. Με τι, με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Και την έπαιρνε ο ταβερνιάρης με το αυτοκίνητο. Ναι. Ναι. Και... οπότε και την έπαιρνε με το αυτοκίνητό του και τη συνόδευε μέχρι την ταβέρνα. Ναι, στη ταβέρνα. Αυτό δεν δείχνει ότι υπάρχει... Δεν, μπορεί να μην υπήρχε σε αυτή την εποχή κάτι τέτοια. Μετά σε λίγο καιρό εγώ είχα μηχανή, μηχανάκι είχα. Του λέω τη γυναίκα, θα σε πάω εγώ στη δουλειά να σε πάρω να σε φέρω. Με λέει αυτή, γυρνάει αυτή, με λέει, όχι, λέει, θα με φέρει το αφεντικό μου. Γιατί να σε φέρει αυτός? Εγώ είμαι ο άντρας σου. Ναι. Γιατί να σε φέρει αυτός? Αυτός να πάρει τη γυναίκα του, γιατί να πάρει τη γυναίκα μου. Σε λίγο καιρό, το Απρίλιο μήνα, ναι, το 2005, έρχεται ένας Αλβανός στο σπίτι μου. Ναι. Και με ζήτησε κάποια λεφτά. Γύρω στα 100 ευρώ. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ωστόσο η γυναίκα σου με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας είχε αρχίσει να έχει σχέση? Ναι, να έχει σχέση, αλλά θα καταλήξω. Για πες. Και έρχεται αυτός, ζητάει λεφτά. Του λέω εγώ, ειλικρινά, του λέω, δεν έχω με 100 ευρώ, λέω 50 ευρώ. Λέει, δώσ' μου τόσο. Του δίνω εγώ τα 50. Η γυναίκα μου, το πλυντήριο δεν έπλαινε τα άσπρα τα ρούχα καλά, γιατί είχα και την κουρνίσμα εκεί πέρα. Λέει, θα τα πάω τα ρούχα τα άσπρα στη μαμά μου. Λέει, να τα πλένω και έρχομαι. Την ώρα που φεύγει αυτή, φεύγει και αυτός. Όταν γυρνάει η γυναίκα μου να φτιάξει λίγο το διβάνι, ξέρω εγώ, βρίσκομαι ένα κλουστί τέτοιες μαύρο, τυλιγμένο χιλιάδες φορές. Τι βρήκες μαύρο? Κλουστί, κλουστί. Πού τη βρήκες την κλουστί? Στην διβάνι επάνω. Ήταν τυλιγμένο, έτσι, σταυρό και τέτοιες, πολλά πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα μας συμβεί κάτι τέτοιες. Μου λέει, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Λέω, τι θα περίμενα, είναι. Μου έχεις πει καταρχήν, μου έχεις πει ωστόσο για έναν Αλβανό φίλο σας, ο οποίος ήρθε και σας ζήτησε δανεικά. Ναι. Και του τα δώσατε και έφυγε. Ναι, έφυγε.
Και εκείνη την ώρα έφυγε και η γυναίκα σου και πήγε στη μάνα της στα Μπρούχα. Ναι. Πιστεύεις ότι και με αυτόν κάτι έπαιζε? Όχι. Μόνο λέω και μπορεί να μας έκανε και αυτός κάτι τέτοιες. Καμία μάγια, ξέρω εγώ. Καμία μάγια να έκανε. Ναι. Την ώρα όταν... Δηλαδή και η γιαγιά που έρχονταν στο σπίτι και, αυτός θα σας κάνανε μάγια όλοι. Ναι. Γιατί αυτό μας ζήλευανε. Ζευγάρι, κανονική ζευγάρι, ταιριαστικό, ξέρω εγώ. Δεν ήθελαν και η γυναίκα μου ήταν και πολύ αργατική, έτσι, κακά τα ψέματα. Με όνομα, γιατί δούλευε. Για ήταν... προχώρα Λίνο, προχώρα Λίνο. Και... δεν ο Λίνο. Μετά σε λίγο παίρνω τηλεφώνη το κύριο, δεν λέω όνομα. Θα το καταλάβει. Αν υπάρχουν χέρια τέτοια αυτό, στο σπίτι του να πάθει κάτι τέτοιες κακά. Κανένας να μην πάθει κακά δεν θέλουμε. Κανένας όμως, ε. Όμως, ναι, από εδώ μέσα όμως να μην λέμε τέτοια πράγματα, δεν θέλουμε εμείς. Συγγνώμη. Θέλουμε όλοι καλά να παθαίνουν. Πάμε παρακάτω. Μην λες τέτοια πραγματάκια και δεν τα θέλω. Μετά το παίρνω τηλεφώνη. Μου έχεις πάει σε όλο μαγικό τώρα μου πήγες. Σε δευτερόλεπτα έρχεσαι στο σπίτι. Το λέω, τι όλοι είναι αυτό. Μάγια κάνανε στο σπίτι τους. Όχι, λέει, άλλαξε η συμπεριφορά του. Δεν ήταν όπως... Όλους τους έβλεπες καχύποπτα εσύ, όλους ότι σας κάνανε μάγια, ε! Τώρα, όταν αλλάζει κάτι στο σπίτι, συμβαίνουν και... Έλα, προχώρα Λίνο να μου πεις τι έχει γίνει. Η γυναίκα σου εντωμεταξύ είχε σχέση με το αφεντικό, πιστεύεις? Ναι, πιστεύω. Μάλιστα. Και... ο κάποιες... άλλος που μου λες ότι πήγε, τι έκανε? Κάποιος κύριος, ναι. Ιανουάριο μήνα του 2006, ναι. Η γυναίκα μου, έκανα τα χαρτιά για τη γυναίκα μου, κανονικά όλα, καλά. Ναι. Και μου λέει, θέλω να πάω διακοπές στη Αλβανία. Ναι. 10 μέρες. Τέτοια εποχή στο χωριό, στα κουράφια δεν υπήρχε δουλειά. Λέω, τώρα που κάθομαι εδώ πέρα, πήγαινε. Εσύ πάνε στη Αλβανία, εγώ πήγα στη Κρήτη. Μάλιστα. Εκεί έχει λες εκεί πέρα. Όσα θα μένεις εκεί εσύ πέρα, πάρε το τηλέφωνο ότι όταν θα γυρίσεις, θα έχουν και εγώ. Μάλιστα. Όταν γυρνάει αυτή, με παίρνει τηλεφώνο από την Κρήτη ότι χωριζόμαστε. Ναι, χωρίζομαι. Πήγε στην Αλβανία και σου ρίξε φόνο ότι τέλος. Ναι. Με παίρνει τηλεφώνο, γυρνάει, κάνει το δρόμο, λέω, πάνε κάτι από την Ελλάδα-Αλβανία, γυρνάει, παίρνει σφραγίδες στη Τελωνίο και με παίρνει... Πήρες και εσύ σφραγίδα χωρισμού. Ναι. Με παίρνει και μου λέει χωρίζομαστε. Πώς χωρίζομαστε? Δεν μιλήσαμε κάτι τέτοιο. Όχι, λέει, τελείωσε. Αυτή νομίζω ότι έκανε τα χαρτιά όλα εντάξει και αυτό ήταν. Μάλιστα. Γυρνάω εγώ από την Κρήτη, το βρίσκω σε ένα κύριο. Και αυτός μπήκε σε μια κυκλώματα. Τι έκανε σε ένα κύριο, ποιον βρήκες? Στο σπίτι της ένα κύριο εκεί πέρα, στο χωριό. Συγγνώμη, όταν γύρισες από την Κρήτη στο σπίτι σου εσύ. Δεν το βρήκα στο σπίτι μου. Τη γυναίκα σου δεν τη βρήκες στο σπίτι σου? Το βρήκα σε έναν άλλον. Όχι, το βρήκα, τι βρήκα? Τη βρήκα. Η γυναίκα. Ναι. Είσαι 15 χρόνια στην Ελλάδα, πες το. Πες το, τι γυναίκα, μου λες το, το χάσα, ο ή, το.